εκκλησία. Υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα που αφορούν και την εκκλησία και έχουν πάει πια μέχρι τις 11 Απριλίου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία των ναών, τη Θεία Λειτουργία κτλ. Την προσεχή Τετάρτη συνεδριάζει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Βασικό θέμα θα είναι η εορτασμή του Πάσχα. Η δική σας αίσθηση ποια είναι, ανεξαρτήτως αποφάσεων που θα πάρει η ηγεσία της Εκκλησίας? Κοιτάξτε να δείτε, με απόλυτο σεβασμό στο θρησκευτικό αίσθημα όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, και το τονίζω αυτό γιατί οι αποφάσεις μας αφορούν όλα τα δόγματα, όλες τις θρησκείες. Όπως ξέρετε, με απόφαση της κυβέρνησης έχει κριθεί ότι ο υπέρτατος σκοπός αυτή τη στιγμή είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Και γι' αυτό και έχουν επεκταθεί τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την τέλεση λειτουργιών, με κάποιες εξαιρέσεις τις οποίες τις γνωρίζετε. Προσέξατε ότι η απόφαση που εκδόθηκε χτες έχει ημερομηνία μέχρι 11 Τετάρτου. Θα εκδοθεί νέα που θα αφορά και στη Μεγάλη Εβδομάδα και έχουμε ακούσει το αίτημα για λειτουργίες και κλεισμένων των θυρών. Δηλαδή για λειτουργίες οι οποίες δεν θα επιτρέπονται πιστοί, λαϊκοί, θα μπορεί να υπάρχει μόνο ένας κληρικός και ένας ψάλτης ίσως. Το έχουμε καταγράψει, θα εξεταστεί εκ νέου πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα για το κατά πόσο οι συνθήκες θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε λειτουργίες και κλεισμένων των θυρών για την Μεγάλη Εβδομάδα. Υπάρχει πρόθεση πάντως αυτό το αίτημα να εισακουστεί για την Μεγάλη Εβδομάδα, τονίζω, με μόνη παρουσία του ιερέως και του ψάλτη, του απαραίτητου δηλαδή δυναμικού εκείνου που για τη λειτουργία. Ούτε θα μπορεί να γίνει αυτό σε ανοιχτό χώρο με περιορισμένη παρουσία πιστών? Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Θα είναι κάτι θα συζητήσουμε προφανώς με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αποκλείεται οποιαδήποτε συμμετοχή πιστών για έναν και μόνο λόγο. Γιατί δεν έχει να κάνει επουδενή με το θρησκευτικό αίσθημα κανενός. Έχει να κάνει με το ότι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος κίνδυνος για εξάπλωση της νόσου είναι η συνάθρηση. Αυτός είναι ο αποκλειστικός λόγος για τον οποίο έχουμε βρεθεί στη δύσκολη θέση να πρέπει να προτάξουμε αυτά τα μέτρα προκειμένου ακριβώς να αποφύγουμε την εξάπλωση του ιού. Όλες οι θρησκευτικές κοινότητες, όλοι οι θρησκευτικοί χώροι λατρείας, είτε είναι εκκλησία, είτε είναι συναγωγή, είτε είναι τζαμί, οπουδήποτε αποτελούν χώρους συνάθρησης. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε ένα χρέος ως πολιτεία, ξαναλέω με απόλυτο σεβασμό στο θρησκευτικό αίσθημα, έχουμε όμως ένα χρέος να προτάξουμε την προστασία της δημόσιας υγείας και να αποφύγουμε πάση θυσία τη συνάθρηση φυσικών προσώπων.